να διευκρινίσω ότι ο κύριος Τζέλαμπ, η βάση του είναι στη Ζάκυνθο, προσωπεί όλα τα Επτάνησα. Αυτό δημιουργεί ίσως κάποια γραφειοκρατικά θέματα για την αγγλική υπαρικία. Δηλαδή χρειάζονται κάποιες βεβαιώσεις, κάποια καθαρά γραφειοκρατικά, στο οποίο εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Είπε ο ίδιος ότι ενδεχομένως θα έρθει μια φορά τη βδομάδα στο νησί για να βλέπει για καθαρά γραφειοκρατικά θέματα, γιατί πάνε με κούρια και καθυστερούν. Εμείς από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν έχουμε παρά να διευκολύνουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο μπορούμε αυτή την συνεργασία. Επίσης, είναι γνωστοί οι Άγγλοι για την βαθιά παιδεία που έχουν σε θέματα εθελοντισμού και θέματα οργάνωσης. Είναι τρομερά οργανωτικός λαός και είπε ο κύριος Τζέλαμπ ότι αν εμείς οργανώνουμε τίποτα ασκήσεις ετοιμότητος για αντιμετώπιση κρίσεων, όπως είναι οι σεισμοί, οτιδήποτε, να τον ειδοποιήσουμε να συμμετάσχει και αυτός. Βεβαίως θα το κάνουμε και αυτό. Η Κεφαλονιά διαθέτει μια βαθιά παιδεία στην αντιμετώπιση κρίσεων, φάνηκε εξάλλου τελευταία. Αλλά βεβαίως το ενδιαφέρον του κύριου Τζέλαμπ είναι σημαντικό και συγκινητικό, θα έλεγα, και βεβαίως θα προσκληθεί. Είναι όμως και τομέα της περιφέρειας αυτός περισσότερο. Στο σημείο όμως που εμπλεκόμαστε εμείς, θα το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά και μεγάλη τιμή. Ο κύριος Τζέλαμπ, φεύγοντας από εδώ, θα πήγαινε στην Αστυνομική Διεύθυνση και στο Λιμεναρχείο.